καλωσορίσατε σε ένα ακόμη κρίμα. Είμαι η Ζωέ Πρέ, η χώστε σα. Και σήμερα έχω μαζί μου. Το Χωσεδάκι! Γεια σου Χωσεδάκι! Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται. Αχ, όχι, δεν είναι ο Χωσέ! Είναι η Ντάτ Λίλι! Γεια σου, Λίλι! Το βλέπει ότι θα πεθάνω. Από τι είναι αυτό? την αλλεργία. Σε τι έχει αλλεργία? Στο Χωσέ! Αποκλείεται. Έχει αλλεργία στο Χωσέ. Τον έπλυνα πριν στο φέρο. πάντα. Ωραία, εγώ θα φύγω και με χω... τον Χωσέ μετά. Ο Χωσέ είναι δικό μου. Ο Χωσέ. Ναι, να... Ωραία, όλο το επεισόδιο θα είναι να, να βλέπουμε τον Χωσέ και να τον χαρτεύουμε στη Μούρη. Γίνεται. Λοιπόν, <σχυλί> καλησπέρα, καλώ σα βρήκα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι σήμερα εδώ. <σχυλί> και εγώ. Ζούσα για τη στιγμή που θα μου δοθεί αυτή η ευκαιρία να πω Γεια σα, αγαπημένο μου Μωρά. Α, ah, εντάξει. Είμαι... Ja, και τελειώνει το επεισόδιο. <σχυλί> 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 είμαι η Ντάτλι Είμαι η Ζουέμπρε. Το ξέρει ότι είναι μεγάλη στιγμή αυτή που ζούμε. Ε, τεράστια. Δε, νομίζω δεν έχουμε κάνει... Όχι, νομίζω. Δεν έχουμε κάνει ποτέ οι δυο μα. Το θυμόσαστε να πείστε <laughs> <laughs> Νομίζω. <laughs> ε, ε, δεν είμαι σίγουρη, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε κάνει ποτέ μαζί βίντεο. <laughs> Κοίταξε μα που φτάσαμε. Ήμασταν κάποτε οι δύο Justin Bieber τη Ελλάδα. Ισχύει. <laughs> Πόπο. Είχαμε και δύο κοντό απέσιο μαλλί. Συγγνώμη. Όχι, <laughs> αυτό όχι, όχι που το λέω. Ξέρω, το ξέρω. Ε, Θυμάσαι καθόλου πώ με βρήκε στο YouTube. Πώ ανακάλυψε ότι υπάρχω. Ε, ήταν κάτι vlog μα. Σαντ. Εκεί έκανες ως Α, Είμαι, με... έκανε στου πρωταγωνιστές. Α, το αυτό σου πέρα με ξέρει. OG. Viewer. Ρεσί, εγώ δεν θυμάμαι πότε ακριβώ ήταν, αλλά θυμάμαι ότι είχε ξανθόμαλι. Όχι. Ρε. Ε... <laughs> Έχει δει αυτά τα βίντεο. Ήταν αυτό το λάθο το ότι είχε το ξανθόμα. Είχε ξανθόμα και ήσουν πάρα πολύ στενάχωρη. Ήταν όλο λάθο. αυτό. Νομίζω ήταν από τι φάσει που είχε την πιο βαριά σου κατάθλιψη όταν σε έβλεπα στο YouTube. Αλήθεια, θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη από όσου έχουν δει βίντεο μου από τότε. <laughs> ναι. Παλιά είναι κι αυτό όμω. Είναι παλιά. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι. Να μην τρέπεσαι καθόλου, γιατί πλέον είσαι μία. Ε, δεν βρίζουμε ακόμη, βρίζουμε μετά τι 12. Ωραία. Μία πολύ όμορφη δεσπινίδα, έτσι. με πολύ στυλ και σκέρτσο και ναζι. Συγγνώμη, ναι, μοιάζω με τη ζωή. Ναι, πάρα πολύ μοιάζουμε. Το ξέρει ότι μα έχουν Έσαι πει ότι πιο... μοιάζουμε. Έχει και ωραία cheekbones. Όχι, απλά επειδή είμαστε και δύο φορά με μαύρα. Μοιάζουμε. Γεια λίγο. Κοίτα το φακό. Θα μα πει το κοινό. Είμαι μια γριά που δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Πώ παρου... παρουσιάζεσαι. Κοίταξε, όλα. Εγώ έχω μια εκπομπούλα. Μου στέλνει ο κόσμο προβλήματα. ναι. <laughs> Τα λύνουμε μαζί με το φίλο μου. Α, μαζί με το φίλο σου, το αγόρι σου. Για <laughs> Άρα ουσιαστικά εσύ είσαι μια YouTuber. Τελεία. Είμαι μια YouTuber. Period. Δεν κάνει κάτι άλλο. Κάνω αυτό. Κυρίως. Δεν έχει κάτι άλλο παράλληλα. Π.χ. υποτίζω τα λουλούδια και κάνω βίντεο στο YouTube. Όχι, όχι. Είμαι σπίτι μου. Δεν κάνω τίποτα. Τέλειο. Είναι dream life αυτό που λε. Εκτό από το YouTube. Καλά, ανεβάζει 100 βίντεο την εβδομάδα. Ναι. How. πώ. Πώ καταρχήν. Καταρχά. Ξύχνω ε, γα... sorry κιόλα. <laughs> δεν μπορώ άλλο με αυτό το πράγμα. Θα λέω καταρχήν και να πάει να τελειώνει αυτό το θέμα. Ε, πώ ε, <clears throat> την παλεύει. Ακριβώ επειδή δεν κάνω τίποτα άλλο, δεν έχω δικαιολογία για να μην ανεβάζω τόσο συχνά. Ε, αυτό, παιδιά, το έλεγα από πάντα. Για αυτού του YouTuber που έμεναν σπίτι του και ανεβάζανε μία φορά στο τόσο. Mm. Αλλά. Μπράβο ε, για το πείσμα σου και την υπομονή σου. Αλλά πώ βρίσκει την όρεξη να το κάνει αυτό συνέχεια. Δεν έχω πάντα την όρεξη. Και γενικά έχει αυτή τη δυσκολία. Ότι, α πούμε, εγώ. Εγώ, ε, εγώ, ε, εγώ έχω πάρα πολλά mood swings. Κάτι έχουμε καταλάβει η στενή σου. <laughs> Μπράβο. <laughs> ναι, η ζωή είναι στου στενούς μου και αυτά που βλέπει... Συγγνώμη. Το βλέπεις έτσι. Τι, ε, περιέγραψε τον κόσμο που δεν βλέπει τι, τι συμβαίνει. Σιγά που δεν το βλέπει. Έχει, <laughs> <laughs> λοιπόν... έχει αρχίσει ο λαιμό τη να πρίζεται και να γίνεται. Έχει <laughs> γίνει έτσι. αλλεργία στου κύλου Ε, ε το παντού το έχω αλλεργία. Μπορεί να είναι σε σένα. Τέλεια. λοιπόν, στο Big Brother δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Και είχαμε έρθει πολύ κοντά. Ε, Α συνεχίσουμε. Τι λέγαμε. Που <laughs> ναι, <laughs> 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 Ούτε πέρυσι έκανα κάτι άλλο. Αλλά παρόλα αυτά ανέβασα πολύ σπάνια. Ναι. Γιατί δεν είχα βρει το content που μου άρεσε. Κοίτα, εγώ μπορώ να σε καταλάβω γιατί μέχρι τώρα, μετά από χρόνια. Μετά το 2018, νομίζω. Είναι η πρώτη χρονιά που έχω ανεβάσει πέντε βίντεο στη σειρά. Ναι. Και αυτό είναι το έκτο που βλέπετε. Ναι, ναι ρε, είναι πολύ σημαντικό. Δεν γίνεται να βρίσκει κάτι που να σ αρέσει. Αυτό. Άρα το βρήκε αυτό που σου αρέσει. Το... Δεν έχω καταλήξει 100%. Απλά έχω βρει αυτό που δεν μου αρέσει να κάνω να το αποκλείω. Οκ. Okay. Τι είναι αυτό που συγχαίρεσαι να κάνει, δηλαδή; Δεν το συγχαίρω, ρεσί. Απλά μετά από μία φάση, επειδή ανέβαζα πάρα πολύ στο YouTube, Λέγε. είχα νιώσει ότι έχω κάνει Α, Από ah, αυτό είναι απέσιο, ναι. Οπότε Σε ήθελα καταναλώ. να βρω ένα content που θα είμαι, εγώ, γιατί έχω αυτό το ψώνιο που έχουμε όλοι οι YouTubers, αλλά δεν θα έδειχνε. Τη ζωή μου. Τη ζωή σου 100%. Άρα τα vlogs, α πούμε, λίγο τα ψηλοαποφεύγει. Τα ψιλοαποφεύγω γιατί. Ρε, εσύ δεν έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον η ζωή μου. Τι να δείξω. Θα ανεβάσω καμία μέρα day in my life και θα νομίζω να δίνω φωτογραφία και θα είμαι όντω εγώ στον καναπέ. Δεν... εν τω μεταξύ, θυμάσαι που σου είχε τύχει μία φορά να ανεβάσει ένα βίντεο στο YouTube. Αμοντα... Για πε λίγο αυτή την ιστορία. έκανα λάθο export στο πρόγραμμα και το ανέβασα μοντάριστο. Και πω. ήταν τόσο σαν, Γιατί <laughs> στο βίντεο μου ξέρω εγώ, Γεια σου, παιδιά, τι κάνετε! Και εκεί απλά ανοίγει η κάμερα και είμαι έτσι. <laughs> και του λέω τη Διονύση, στο αγόρι μου. <laughs> ε, στο αγόρι <χώρη> μου. Του δει. Στο αγόρι. Του λέω όταν πατήσει ρεκ, πες μου. Και είμαι έτσι. Και μου λέει ρεκ, και κάνω. Γεια σου, τι το ρομπότ! Και είχε προλάβει να πάρει σχόλια σε αυτό το βίντεο. <laughs> ναι. Λίλη, τι έπαθε, τι σου συνέβη. Ήταν πολύ σαντ. Αλήθεια. Λίλη, είσαι υπέροχη, σήμερα αν συμφωνεί. Τόσα χρόνια θα ζήσει η Λίλη. <laughs> <laughs> ή που μου λένε, ε, ανέβασε ένα μοντάρι στο βίντεο, να δούμε. Ναι, Το και κάνανε να ό,τι πιο κρύπη και απέσυνο. Ναι. <laughs> Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω ανάγνωση για να διαβάσω μια ιστορία που μου λένε τι ώρα να τη διαβάζει. Την έχω πει 10 φορέ με σαρδάμ. Έλα, εντάξει, λογικό είναι αυτό. Πολλοί τα γράφουν και ανορθόγραφα. Ναι. Οπότε σε δυσκολεύει λίγο στο μάτι. Πώ σου έρθει η ιδέα να ανοίξει την κάμερα και να αρχίσει να μα λε τι ιστορίε σου. <laughs> Πώ ξεκίνησε δηλαδή το YouTube, απλά είπα να την κάνω λίγο πιο περίπλοκη. <laughs> ε, έβλεπα Superwoman. Κι εγώ έβλεπα Superwoman. Hey, what's up, is your girl Superwoman? Που κάνει αυτό το. Ναι, Δεν κατάφερα ποτέ να το κάνω. Ε, έχω και το δαχτυλίδι τη, το συλλεκτικό. Σαντ. <laughs> είσαι σαντ, είσαι πάρα πολύ σαντ. Είμαι γκρούπι τη Superwoman. Τόσο πολύ. Εντάξει, ναι. εγώ την έβλεπα. Η Lily Sign. <laughs> ναι, και με λένε και με λένε, Lily. <laughs> Λίλα. <laughs> Σε λέγανε πριν από αυτό. Ναι. Α. Oh. Με λένε oh. Λίλιο από όταν γεννήθηκα. Με oh. ρωτάνε πάρα πολύ συχνά το Λίλιο από πού βγαίνει και λέω από τη γέννα μου. Δεν oh. Oh. Με λένε. Oh. Λιλάκι. Oh. Είμαι το λυγί. Και βλέπα πάρα πολύ σου προηγούμενο σε oh. μια oh. φάση που ήμουν. Φούλη κατά ψυχολογικά και ήταν το μόνο πράγμα που πέρναγα καλά. Oh. Και, και... είπε Α το κάνω. Α το κάνω. Και... Προσπάθησα πάρα πολύ να τη μιμηθώ σε εκείνο το πρώτο βίντεο. Έλα, σταμάτα. Και είναι ό,τι πιο cringe έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Άρα αυτό είναι το πιο cringe πράγμα που έχει <laughs> κάνει, θεωρεί, στη δημόσια ζωή σου. Σίγουρα όχι. Γενικά είμαι ένα cringe άνθρωπο. <laughs> Είσαι πάρα πολύ ρε <laughs> Αλλά σε καταλαβαίνω γιατί και εγώ είμαι πάρα πολύ cringe. Είμαι... Ε, στο πρώτο μου βίντεο μου. Γεια <laughs> σα, <"Yas>, παιδιά! Γεια <laughs> σα, παιδιά! Είμαι το κορίτσι σα, η Λίλη! Και στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε του τύπου Ινδών γονέων. Ε, προσπάθησα <laughs> να κάνω react σε εκείνο το πρώτο βίντεο. <laughs> <laughs> και ήθελα να κλάψω. Και δεν... ε, ε, έχω κάνει και εγώ, είχα προσπαθήσει και εγώ σε κάποια φάση να κάνω react στα αγγλικά μου βίντεο. Είχα γιατί... και τέτοιο. Αυτό. Όλοι είχαμε. <laughs> ξέρεις, <το κλεί>. <laughs> Έκλεισα την κάμερα. Νιώθουμε ότι είμαστε αρκετά λεπούρια. Ναι, και χαραμιζόμαστε στην Ελλάδα. Όχι, απλά τότε δεν υπήρχαν αρκετοί Έλληνε YouTubers όταν θυμάμαι να το κάνω εγώ αυτό. Ήταν. ο Φλωριάν. Δεν το ξέρει. Έλα, αυτό που είχε κάνει το βίντεο για το Facebook. Δεν ξέρει το... το Φλωριάν. Ήταν η φάση. Φας... Πρέπει να ήταν ο Τζέρεμι, ο Φλωριάν και ο Μάικη, σου ξέρω εγώ τότε. Σαντ. Όχι, όχι. Και ξέραμε όμω Τζέρεμι και τον Μπράφ. Επειδή είσαι ένα άνθρωπο που βάζει να σου απαντάνε συνέχεια σε δικέ σου ερωτήσει. Του τύπου. Ε, η χειρότερη ιστορία με τουαλέτε που σα έχει συμβεί. Ε, το πιο cringe πράγμα που σα έχει κάνει γείτονα και τέτοια. Ήρθε η ώρα να σε ρωτήσουμε εσένα. Μάλιστα. Και θέλουμε να μα πει δικέ σου ιστορίες, γιατί έχουμε βαρεθεί να ακούμε τον άλλον. Βλέπει ε... πόσο τίμια είμαι και δεν έχω δει ούτε μία στιγμή τι ερωτήσει. Το ξέρω. Και... Μην τι ζει, είναι απέσιε. <laughs> λοιπόν, θέλω να μου πει. Το πιο cringe πράγμα που σου έχουν κάνει γενικά στη ζωή μου. Ναι, δεν, δεν σκέφτηκα πώς να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Πες μου κάτι πολύ cringe που σου έχει συμβεί πρόσφατα που σου το έχει κάνει ένας άνθρωπος. Πρόσφατα κιόλας. Ναι, πες μου με φαν κάτι cringe. Ε, και σε αυτή την περίπτωση ήμουν πάλι εγώ cringe όμως. Οκ. Okay. Να σου πω τι έγινε. Για πες. Είχα πάει σινεμά. Όχι. Και... Νιώθω τόσο άσχημα κάθε φορά που τη λέω αυτή την ιστορία. Για πε, πώ θα πάμε στο second hand <laughs> cringe. <laughs> λοιπόν, και συνειδητοποιώ ότι την... στο κάθισμα το διπλανό, προ-κορώνα, που καθόμασταν κολλητά ένα με yeah. τον άλλον, είναι μια κοπέλα που με ξέρει από το YouTube. <laughs> Όχι. Και όντω, ξέρω εγώ, μου μιλάει κατευθείαν. Α, τι κάνει και αυτά. Α, τη λέω, χάρηκα. Και ενώ βλέπουμε την ταινία, έχω αργήσει και πίνω την κοκακόλα τη. <laughs> <laughs> Όχι. Αποκλείεται. <laughs> <laughs> Αποκλείεται. Αποκλείεται. <laughs> Και, και η δικιά κο... σου κοκακόλα ήταν από την άλλη ε, δε, συγγνώμη δεν μπερδεύει πάρα yeah. πολύ το σινεμά με τη θέση που βάζει την κοκακόλα σου μπερδεύει... εμένα με μπερδεύει πάρα πολύ αλλά <laughs> μόλι έκλασε ο Χωσέ <laughs> μπράβο αγόρι μου <laughs> δεν σου ήρθε <laughs> κλάσε <laughs> Χωσέ μου <laughs> ε, συγγνώμη Τύπου... εντάξει μπερδεύεσαι αλλά εγώ επειδή τα πίνω στα πρώτα δευτερόλεπτα δεν <laughs> προλαβαίνω να φύγουν από τα γόνατά μου τα πράγματα τα popcorn είναι ανάμεσα από τα πόδια μου και η coca είναι στο χέρι. Οπότε είμαι. Όχι, όχι. Και η φάση είναι ότι είχα φάει πολύ popcorn και διψούσα όχι, και, και φίλε, απλά κάνω. Δεν σου είπε τίποτα. Και πάνω στη ρουφιξιά συνειδητοποιώ ότι μου κοιτάει έτσι με την άκρη του ματιού τη. Κιλοτήρια, φίλε. <laughs> τι θέλει να πούμε, Δεν μπορώ να πιω μια γοκολά εκοκινίζω μόνο στη σκέψη με το σάβολο. <laughs> και τι δεν δε δε μου είπε τίποτα. τίποτα. Και απλά άφησε την κοκακόλα για σένα. Την άφησα διακριτικά και μετά πήρα τη δικιά μου. Μαλά, είσαι απέσια. Είσαι απέσια. <laughs> Μπορεί να τη δώσει τη δικιά σου ή να και απασίσεις... από τη δικιά μου. Μετά εκείνη ή <laughs> πιέ. Αυτό είναι το Όχι. θέμα. <laughs> να σου πω κάτι. Εγώ θα έπεινα. Αν έπινε ο αγαπημένο μου celebrity από YouTuber τώρα που του ξέρω, δεν θα έπινε από κανέναν, είναι όλοι συγχαμένοι. Αν έπινε ο αγαπημένο μου celebrity, εγώ θα ήμουν σε βάση συλλεκτικό, το κρατάω. Και θα το έπαιρνα σπίτι μου, το έχω κάνει με μπύρα. Να ξέρει αυτό. Και θα έγλυφε στο καλαμάκι κάθε πρωί. Θα Στο καλαμάκι. Όχι, να σου πω κάτι. Είχα πάει σε μια συναυλία ενό κροτήματο. Δεν θυμάμαι. Glass Vegas. Ήταν σε ένα από τα φεστιβάλ που γινόντουσαν το καλοκαίρι τέλο πάντων. Και έχω πάει και είναι ο τραγουδιστή. Και λέει, ξέρω εγώ, ποιο θέλει μπύρα. Και ήμουν εγώ μπροστά μπροστά. Και λέω, Μη! Και μου έδωσε την πύρα που έπινε. Oh. Δεν ήπια ποτέ. Τόσο υδρό τα παίζει να έχει πάνω στο αυτό σπίτι. Πάρα στέλνιο. πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά την έχω κρατήσει ακόμη την πύρα. Το μπουκαλάκι. Όχι αυτό που έχει μέσα. Εγώ έχω την μπαγκέτα, έτσι δεν λέγεται. Ναι. Όχι αυτή που τρώμε. Αυ Τε, αυτή που παίζει drums. Του τέτοιου του Damian Marley. Του YouTube Marley. <laughs> Γιατί είχα πάει στο Πριν live να είσαι του. Πρέπει η μόνη που έχεις πάει. Για... Ρε, ε, γινόταν χαμός παιδιά, δεν είμαι η μόνη. Αλήθεια σας λέω. Γινόταν ένας χαμός και ήμουν πρώτη σειρά. Και τελειώνει το live και σηκώνεται ο ντράμερ του και κάνει έτσι με την μπαγκέτα. Κάνε ναι, το και και, ήμουν... και εγώ πάντα έτσι ρε μαλάκα από κάτω. Τι μου, εγώ, εγώ. <laughs> ναι. Δες, Τι μου και σπρώχνω και κοπανάω. Ναι, και ναι, ναι. Αγωνιές, παντού. Απέσιο. Την πήρα όμω, την έχω σπίτι. Είσαι από αυτός, εγώ θα σε, εκείνη την ώρα θα ήμουν να κάτω και θα έλεγα Τι μαλάκο που πήρε αυτή την πακέτα Και δεν ακούω καν νε, το Marley. Ναι ναι απλά για το και έτσι Και θα σε έβριζα μόνο και μόνο γιατί την πήρες εσύ και δεν την πήρα εγώ Μου έχει τύχει σε συναυλία Του τσαλίκη, <laughs> Να με φιλήσεις στο μαγουλο Και να μην θέλω να πληθώ μετά Αποκλείεται <laughs> Και μου έχει τύχει και στην συναυλία του fame story 1 Ε οκ εντάξει Πόσο χρόνο είσαι ρε, μαλάκα να είμαι πρώτη σειρά στο κοινό και να περνάει ο Αγαμέμνονα, τον θυμάσαι. Θυμάστε. τον Από εκεί ήταν ο Αγαμέμνονα. Ναι. Αυτό με το μουσάκι και το μαλί. Ναι, ναι, ναι. Απέσιος. Και να δίνει χαστούκια σε όλη την πρώτη σειρά. Και έκανε. Και ήμουνα κι εγώ πρώτη σειρά, την έφαγα. Τη Πόσο χρόνο ήσουνα. Έχω φωτογραφία, να, δε, δε. Έχω φωτογραφία με τον Κωνσταντίνο. Δεν μα λείπει ο Αργυρό. Ναι. Αργύρο. Κωνσταντίνο δεν τον λένε τον Αργυρό. Νομίζω ναι. Που ήταν μικρό. Μαζί είστε. Ναι. Πόσο χρόνο είναι! Ε, να σου πω κάτι. Fun fact, όταν είχε βγει ο Αργυρό, λέγαν όλε οι φίλε μου, ε, Εγώ ακούω Αργυρό και είμαι σε φάση. Ποια είναι η Αργυρό? Είναι σαν την. <laughs> Πώ τη λέγανε την άλλη με το όνομα, Εφηθόδη. Όχι, μη... σαν την Ιρό. Mm. Που την. Κλέο, το μάλακα! Που είναι μόνο με το όνομα. Είναι <laughs> σαν την Ηρό. <laughs> ναι, και ήταν ο Κωνσταντίνο Αργυρό. Ένιωσα πάρα πολύ ηλίθεια τότε, γιατί ήμουν τελείω εκτό τη κουλτούρα τη τότε. Τέλο πάντων, ωραία. <coughs> Είμαι 29. Αποκλείεται να είσαι 29. Είμαι 29 και σε 6 μήνε 30. Αποκλείεται. Είναι 29 χρονών. Είσαι μεγάλη γυναίκα. Δεν με βλέπει. Ε, δεν είμαστε συνομήλικε. Δεν φέρνω σε μεγάλη είσαι γυναίκα. Είναι απέσια που είμαστε συνομήλικε. Κοίταξε με. Δηλαδή, είναι ηλικία σου αν μοιάζω τώρα με 30. Ε, έχω γεμίσει λευκέ τρίχε, να ξέρει. Αποκλείεται. που Κάπου εδώ. Αν έχει ένα έτσι, είναι γεμάτο. Δεν έχει. Και τώρα μιλάμε για τα υπαρξιακά προβλήματα τη Λίλι. Καλησπέρα. Η πιο άβολη στιγμή σου με τον τι ποια ήταν. Μεταξύ σα. Ε, είμαστε μαζί μία εβδομάδα. Όχι. Και έχει έρθει σπίτι μου ναι. που έμενα παγκράτη και εκείνο χαϊδάρι. Mm -hmm. Και μετά αποφασίζουμε να πάμε σπίτι του. Αλλά για να είμαστε και δύο ανεξάρτητοι, να πάμε με δύο αυτοκίνητα. Εκείνο με το δικό του και εγώ με το δικό μου. Ωραία. Οπότε είμαι εγώ μπροστά, επειδή έτρεχα λίγο παραπάνω και ο Ντί από πίσω μου. Και είναι φανάρι το οποίο είναι πορτοκαλί. Και δεν μπορώ τελευταία στιγμή να αποφασίσω αν θέλω να το περάσω και... ναι, κατάλαβα, ή αν ναι. θέλω να ελαττώσω ταχύτητα. Γιατί σκέφτομαι ότι ο Ντί θα μείνει πίσω αν εγώ περάσω το Οπότε, φανάρι. Οπότε φρέναρες απότομα. Και πέφτει πάνω μου και τρακάρουμε. <laughs> Πρώτη εβδομάδα μαζί. <laughs> και εκεί κατάλαβε ότι αξίζει το ένα στον άλλον. και ο ηλίθιο και ο πανηλίθιο στην κυριολεκτική. <laughs> Οπότε γινόμαστε ακορντεόν και κατεβαίνουμε σε κεντρικό δρόμο. <laughs> Πιάνω το αυτοκίνητο, χάλα πιο πολύ. <laughs> Δεν θυμάμαι. Πάντω θυμάμαι ότι το σπρώξαμε και οι δύο από μέσα για να φύγει. <laughs> ότι. Πιο σαντ. <laughs> ναι και κατεβαίνουμε σε κεντρικό δρόμο, έχουν κάτσει όλοι και κοιτάνε τον τσακωμό, περιμένουν να τσακωθούμε και απλά βγαίνει έξω και μου λέει «Δεν πειράζει αγάπη μου, όλα καλά, <laughs> είναι ο κόσμος». Τι στο πρώτη φορά βλέπω το τετρακάρισμα. Ναι, και ήταν πολύ αυτό. <laughs> και <laughs> επίση πολύ άβολο ήταν την πρώτη φορά που ήρθε σπίτι μου που έβγαλε τα το παπούτσια του να μείνει με τις κάλτσες <laughs> και πάτησε πάνω σε τσίσα του σκύλου μου. <laughs> και δεν ήθελα να μου το πει να με άβολα. Οπότε είχε πάει στην τουαλέτα και δεν ήξερε τι να κάνει με την κατουρημένη <laughs> κάλτσα. <laughs> σαν το Τζάντλερ. <Chandler. laughs> Όχι, σαν το Ρο. <laughs> δεν έχω δει φιλαράκια. Ah. Ποτέ. Ο Ρο το είχε κάνει. Είχε πά... Είναι γνωστή σκηνή. Μωρέ που έχει πάει, έχει βάλει κάτι. Ένα παντελόνι. Τέλο πάντων, άστο. <laughs> Ωραία. <laughs> Η χειρότερη δικαιολογία που έχει πει για να μείνει σπίτι. Πολύ, πολύ μικρή. Είχα πει ότι δεν έχω παπούτσια. Πω πω. Δεν είμαι καλή στα ψέματα. <laughs> <laughs> Είσαι απέσια. Ε, τώρα, α πούμε, υπάρχει μια δικαιολογία που λε που όταν δεν θέλει να βγεις ή απλά λε την αλήθεια. Κοίτα, μέχρι και φοιτήτρια έλεγα πάρα πολλέ δικαιολογίε. Τύπου. Ήμουν απιστόλη, με είχαν βαρεθεί, είχαν σταματήσει ναι. να μου λένε να βγω γιατί. Εγώ. ήξεραν ότι θα ακυρώσω, ξέρω ναι. τελευταία στιγμή. Ε, Ήσουν να σε φάσω και okay, είπαμε. Ναι. Και τελευταία στιγμή. Ρε τα εννοούσα. Το καταλαβαίνω. Ε, υποφέρομαι mood swings, όντω. Καταλαβαίνω, σου καταλαβαίνω. Δηλαδή παίζει να έχω full διάθεση την ώρα που το κανονίζω ε, Εγώ και πλέον λειτά... δεν απαντάω καν. Λέω ε, εντάξει, κανονίστε και το βλέπουμε. Αυτό. 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 Όχι, πάντα αυτό κάνω. Ή δεν απαντάω καθόλου. Γιατί δεν ξέρει ποια είναι η τελευταία δεν ξερει πω ειναι τελευταια στιγμη οποτε λε βγείτε εσεί και αν εγώ έχω όρεξη. <laughs> ναι. Αλλά εντάξει τώρα πια δεν έχω φίλου. <laughs> <laughs> Έλα, εγώ είμαι κολλητή σου. Έτσι, κολλητέ δεν είμαστε. Έτσι. Ή, μπορεί και κάτι παραπάνω. Αυτό δεν θα το μάθετε ποτέ. Ωραία. Τώρα πια έχω ανθρώπου γύρω μου που ξέρουν ότι. Ε, είναι έτσι, Σαν χαρακτήρα, οπότε και να ακυρώσω την τελευταία στιγμή θα καταλάβουν ότι. οκ. Okay, είναι οκ okay με αυτό. Ναι, ναι. Η χειρότερη δικαιολογία που έχω πει εγώ μικρή. Επειδή έμενα στο διαόλου τη μάνα από όλε μου τι μαθήτριε, πάντα, και τις φίλες μου και δεν μπορούσα να πάω γιατί η μαμά μου δούλευε, δεν, δηλαδή ήταν λίγο επικίνδυνο να βγω και να πάω, ήταν πολύ μακριά. Και μου λέει μια παλιά μου συμμαθήτρια που είχαμε πάει πρώτη γυμνασίου πλέον και αυτή είχε αλλάξει σχολείο, μιλάμε στο τηλέφωνο, μου λέει έλα εμείς θα είμαστε εκεί με την αδερφή μου το απόγευμα, έλα να μας δεις. Και εγώ λέω ναι ναι θα έρθω και είδα ότι παίρναγε η ώρα και σκοτίνιαζε και φοβόμουν να πάω. Και δεν πήγα ποτέ. Χω... Τότε δεν ήταν. Χωρί. Ναι ναι, 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 Και με ρωτάει τι έπαθε και τη λέω: Ρε, εσύ έπεσα στο μπάνιο και άνοιξα το κεφάλι μου και λιποθύμησα και ξύπνησα τώρα. Τώρα είμαι σε κόμμα, αλλά θα συνέλθει. <συμπή> <συμπή> <θα συνέβη. συμπή> <συμπή> έπεσα. Ήταν ο, ότι πιο υπερ... είναι το πιο, υπερβολικό ψέμα που έχω πει στη ζωή μου. Ποτέ. Ότι έπεσα, άνοιξα το κεφάλι μου και λιποθύμησα. Και αυτό για να μην πα μια βόλτα. Αυτό για να μην βγω έξω. Γενικά το έχω. Δεν. και εγώ είμαι πολύ να κάτσω σπίτι. Δηλαδή, αν δεν είχα τη δουλειά, θα ήμουν όλη μέρα στο σπίτι μου. Να mm. Αγκαλίτσα με το χωσεδάκι. Και θα βλέπαμε Netflix. Αυτό. Ξέρει τι μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω. Για πε. Να κουκουλώνομαι. Στην... Όμω, τύπου να μην μπορώ να αναπνεύσω τόσο πολύ να κουκουλώνομαι. Εγώ κουκουλώνω θέλω με. να έχω εδώ ελεύθερο. Όχι, να όχι. Μπορεί όχι. να αναπνέει η μύτη μου. Μ' αρέσει να μπαίνω ολόκληρη και μάλιστα να βάζω το πάπλωμα πίσω από το κεφάλι και να κολλάω στον τοίχο για να το ασφαλίζω και να μην φεύγει. Και... Και κλείνουμε έτσι με το κινητό. Έλα, ρε, αυτό είναι γεμάτο. Και κάθομαι έτσι. Και αυτή είναι όλη μου η ζωή, δηλαδή. Για Τι... να μην σε βλέπει ο Ντί. Όχι, μ' αρέσει. Πάρα πολύ. Είναι. Θα το δοκιμάσω. Ε, αν το δοκιμάσετε, εσεί κάτω στα σχολεία πείτε μα αν έχει δουλέψει. <laughs> και μετά μου λε, κάνε vlog μία μέρα σου. Κάνει vlog μία μέρα σου. Και είναι vlog. Γιατί. Μαλά. Ιδέα για βίντεο, γιατί είμαι και πάρα πολύ έξυπνη. Κάνε βίντεο, κάθομαι 24 ώρε κάτω από την κουβέρτα. Θα το κάνω. Κάντο. Αλήθεια, θα είναι γαμάτο. <laughs> Άξι, μην είναι τη έκταση 24 ωρών. Θα μου πετάνε έτσι πράγματα μέσα από την κουβέρτα απλά ε, για να. Α, για να προ προ και τέτοια. Ή βάλτε όλα κάτω από την κουβέρτα εξ αρχή. Λοιπόν, όσοι θέλετε να δείτε αυτό το βίντεο στο κανάλι τη Λίλη, ε, γράψτε το στα σχόλια. Και θα σα ακούσει και θα το κάνει. Χωρί πλάκα θα το κάνω. Όχι, πρέπει να είναι τέλειο. Εγώ δεν το βλέπα. Ωραία, λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Έχει καταρχήν, καταρχάς, whatever. Είχε ποτέ σου high five. Εννοείται ότι είχα. Είχε high five my space. Όχι. Δεν είχε ποτέ ε, my space. Όχι. Φαντάσου facebook το έφτιαξα το 2010. Α, άργησε λίγο. Είχα ε, MSN. MSN είχαμε όλοι. Αυτό ήταν... το. Τη δόνηση προλού. που ήθελε. Προλού. Ήταν τα το αγαπημένο μου το MSN. Γιατί όταν ερχόντουσαν τα. Ε, λεγόντουσαν τότε που ναι, και ήχο. Ναι. Αυτά ήταν τέλεια. Τέλο πάντων, ε, Είχε high five. Τι στυλ είχε τότε, ρε παιδί μου, ήσουν νήμο, τρέντι. Λοιπόν, είχα έναν κομμωτή ο με είχε κάνει σαν κότσιφα. Αν δεν σου λέω. Γιάννη <laughs> κότσιφα. <laughs> ε... Πολύ ωραία. Λοιπόν, αστιανή. ήταν η εποχή που σου κάνανε πάρα πολλά σκάλε τα μαλλιά σου. Έτσι, εδώ παντού, παντού, Όχι παντού. Φίλε. Και φράτζα. Όχι. Και το έκανε και το χτενίζει και ανάποδα για να φουντώσει. Αχ, ήσου... Είναι ήμω. Ήμουν αλήθεια σαν πουλή. Αλήθεια. Αν υπάρχει αυτή η φωτογραφία, θέλω να βρεθεί στα χέρια μου, παρακαλώ. Είχα τρύπα εδώ, στο ο χείλο και στο φρύδι. Α, ήσουν τύπος, τύπου συν. Τι είναι αυτό. Είναι ο ήμω ο πολύ extravagant. Φόραγα πάρα πολύ pattern. Σε... Κατάλαβα. Δεν θέλω να θυμάστε. Τον... και τέτοια Μπράβο, ναι. ναι. <laughs> Δεν θέλω να θυμάμαι, δεν είναι αυτό μου. Τι Αυτή μουσική άκουγε τότε. Άκουγα. άκουγα... How... House. house. Ναι. Άρα ήσουν συν. Ε, άκουγα όμω και πάρα πολύ low back. Active member. Ακουμανά. Για όλου έχει ο <σφυλίως> Θεό. Φαν <σφυλίως> ε, fact, πήγα το καλοκαίρι που πέρασε σε live. Ναι, και το λίπο... ήσουν και εσύ στην τεχνόπολη. Ναι, ήμουν και εγώ εκεί. Πάλι πρώτη σειρά ήμουνα. Λυποθήμησα. <σφυλίως> Από το φαν γκέρλινγκ ή απλά επειδή. Επειδή μα είχαν τρει ώρε κάτω από τον ήλιο αναμονή και μπήκα μέσα και με το που είπε το Γκουέντα μου που είναι το αγαπημένο το μου. Έκανε φαν γκέρλινγκ, κάτω. Ναι, και με πήγανε και φάγανα ένα και πατατάκια και συνήλθω. Ε, Και στο σημερινό επεισόδιο ακούμε στενάφορε <laughs> ιστορίε από τη Λίλη. <laughs> θα είναι το χειρότερο podcast <laughs> που έχει κάνει. Το καλύτερο και το πιο στενάχωρο. Ε, <laughs> darkness, my old ωραία είχες, μιλ, μιλούσες γενικά με κόσμο στο high five ερωτικά που μέσα από αυτά τα social media τα τότε και όταν άνοιξε το facebook ρε παιδί μου είχες γκομενάκια στο facebook στο facebook ήχ, ήχ, μιλούσα με πολύ κόσμο στο facebook είχες βγει ποτέ ναι δεν φοβόσουνα όχι και το καταλαβαίνω τώρα πόσο λάθος ήταν Θε να μας πεις λίγο την ιστορία την ξέρει αυτή ιστορία. Όχι. την ιστορία. Έχω τη χειρότερη ιστορία, αλλά θα γίνει στα αλήθεια σάν, όμως, μετά αυτό Για το πες. επεισόδιο. <laughs> Να κάνουμε awareness τώρα στα σοβαρά. Ε, trigger warning. Trigger, άμα είστε... θα σου κάνω τη monetize <laughs> <laughs> το βίντεο. Χωσέ. Για πες, σηκώθηκε. <laughs> Όχι, εντάξει. Ε, λοιπόν, έχω βγει με τύπο... Γεια σας παιδιά, Ζωέ Πρέτου Μοντάζ εδώ. Ε, η ιστορία κόπηκε, δυστυχώς, γιατί εντάξει, δεν είναι ανάγκη να ακούσουμε κάτι τόσο άσχημο, αλλά καλό θα είναι να πάρουμε ένα μάθημα από αυτή την ιστορία που κόπηκε. Ε, να μην βγαίνουμε για κανέναν λόγο με ανθρώπους άγνωστους από το διαδίκτυο. Γιατί δυστυχώς ζούμε σε εποχή που μερικοί άντρες δεν μπορούν να συμπεριφερθούν όπως θα έπρεπε να συμπεριφερθούν σαν άνθρωποι. Τέλος πάντων, ας μην το συζητήσουμε, να προσέχετε, να μην βγαίνετε με αγνώστους. Παιδιά, αλήθεια, πολύ σημαντικό, μην βγαίνετε με αγνώστους από το ίντερνετ ή γενικά με αγνώστους, τελεία, να προσέχετε. Αυτά, αντίο. Μην βγείτε ποτέ με κανέναν από το διαδίκτυο. Όχι, χωρί πλάκα. Ρε, εγώ έχω φίλου που βγαίνουν από εφαρμογέ τέλο πάντων και είμαι σε φα... αργά το βράδυ, τύπου μετά τι 10. Και είμαι σε φάση. Πού πα, μπορεί να σε σκοτώσει. Όχι. Έλα, μωρέ, εντάξει, δεν πειράζει. Ρε, εσύ, εγώ πλέον. Έλα, μωρέ, τι θα γίνει. Ναι. Και τότε ήμουν 19 χρονών και τώρα που είμαι 29. Ε, δεν θα, δε θα, δε θα, ξανά βγαίνω με κάποιον. Ακόμα και αν ήξερα ότι έχει γνωστό, γνωστού, γνωστό. Είναι πάρα πολύ σοκαριστικό αυτό που λε. Ναι. Και συνέβη σε μένα και φαντάζεσαι πόσου άλλου. Ήταν ο λόγο που ξεκίνησα το κάτφι στο YouTube, γιατί δεν ήταν ακριβώ κάτφι, αλλά ήθελα με κάποιο τρόπο να μιλήσω για τους κινδυνου, κινδύνους του κινδύνου okay. του διαδικτύου. Γιατί ρε φίλε, εγώ βγήκα εκείνη τη μέρα και δεν είχα πει σε κανέναν ότι θα βγω, ότι ούτε καν σε φίλη μου με ποιον θα είμαι. Πού να με ψάξει, τι οτιδήποτε. Και ήταν τέρμα λάθο. Και φαντάζομαι πόσα παιδάκια το κάνουν κάθε μέρα. Γιατί τι ψαρεύω μέσα από άλλε εταιρείε. Ποιο είναι το χειρότερο ψέμα που έχει πει. Το 99% έχει πει στου γονεί ότι πάει κάπου και είναι αλλού. Να σου πω όμω κάτι. Είναι καλό αυτό το ότι προσπαθεί να, λίγο, να χρησιμοποιήσει το κανάλι σου για να, για να του νέου για του κινδύνου που επιφυλάσσει το ιντερνετικό dating. Το πιστεύω. Ρε, είναι πάρα πολύ κρίπη αυτό που μου λε. Και εγώ περίμενα να μου πει κάτι αστείο και μετά να σου πω και εγώ μια ιστορία που κι Ό,τι έχει να πει πηγαίνει κατευθείαν στο σκοτεινό. Ναι. <laughs> λοιπόν, εγώ τα είχα στο γυμνάσιο με τον Πάμπλο. Πάμπλο. Ο Πάμπλο ήταν από την Ισπανία. <laughs> ήταν ό,τι πιο κρίντ. Εγώ 13 χρονών. Τα <laughs> είχατε online. Ναι. Okay. Τα είχαμε online και λέγαμε ότι μια μέρα όταν θα πάω στην Ισπανία. Fun fact, δεν τον είδα ποτέ όταν πήγα στην Ισπανία. <laughs> Πάλι καλά, δεν το επιδίωξα. Αυτό πόσο ήταν, 20 χρονών, εγώ είμαι 13 φάση. Τέτοια διαφορά. Ωραία ο Πάμπλο γενικότερα. Με συνομιλικέ του πήγαινε. Ε, ό,τι χειρότερο ήταν ο Πάμπλο. Ε, εντάξει, το έχω μετανιώσει βέβαια να σου πω την αλήθεια. Γιατί άμα ήμουν πιο πολύ ηλίθια, μπορεί να πήγαινα και στην Ισπανία να το γνωρίσω, ξέρω εγώ. Και πώ το λένε, τα είχαμε. Αυτό ήταν άνεργο. Δεν δούλευε. Ήταν ωραίο όμω. Μήπω ήταν η YouTuber. <χει> Όχι. Ε, λίγο δεν έμοιαζε. Ήταν ένα ωραίο τύπο. Όμορφο τέλο πάντων. Και ήταν τέρμα χαζό, τέρμα βάρο τη κοινωνία και απλά μιλούσαμε κάθε μέρα με κάμερα. Αυτό ήταν. Okay. Άρα και τον είχε... χώρισα στον ένα μήνα γιατί δεν άντεχα να τα έχουμε από απόσταση. Η ζωή ήθελε άλλα πράγματα. <laughs> Ήθελα άλλα, δεν μπορώ από, <laughs> από απόσταση. Και χωρίσαμε και αυτό και το είχε κάνει πολύ δραματικό. Και τώρα ο τύπο, τότε ήταν με μακρύ μαλλί. Συγγνώμη, ξέρει ακόμα τι κάνει ο Πάμπλο. Όχι, γιατί με είχε κάνει άντρε σε κάποια φάση και μου έλεγε τι κάνει, πώ θα περνά τη ζωή σου. Και επειδή με έπριζε, τον έκανα delete. Ο Πάμπλο. <laughs> μια ο ιστορία Παμπλο... αγάπης. Απέσιο. Μου είχε στείλει και γράμμα. Το έχω το γράμμα του σπίτι μου. Ό,τι πιο cringe. Με φωτογραφία ταυτότητα μέσα. Εντάξει, αυτό ήταν ο Παμπλο ήταν. Επειδή είχα μιλήσει και με κάμερα, ξέρω δεν ήταν κάτι αυτό. Εσύ έχει κάνει κάτι που ποτέ σε κάποιον. Όχι. Δεν... Έλα, δεν έχει κάνει. Όταν είχαμε high five, ένα ψεύτικο high five. Εδώ ε... 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 με το ζόρι είχα το δικό μου. Τι εννοεί. Έκανε. Στο... Πώ το λένε. <coughs> Άρα ήσουν ατύμια. <coughs> Πολύ τιμιο παιδί. Έτσι. Ε, εγώ σε κάποια φάση νόμιζα ότι μίλαγα με τον Τζένι Ντέμπ στο high five. Α, το είχε πιστέψει. Το είχα πιστέψει ότι ήταν ο Τζόνι Ντεπ. Και έλεγα Τζόνι, I love you so much. You're my favorite actor. Ρε, πόσο... σε βάση, don't worry, Zoe. I know. Thank you so much for everything. Πόσο στενάχρονο είναι αυτό. <laughs> είναι πάρα πολύ. Γιατί νομίζω ότι ήταν αυτό και ότι μου μίλαγε. Αυτό ήταν το στενάχρονο part. Νόμιζω ότι μίλαγα με τον αγαπημένο μου ηθοποιό. Αλλά να σου πω κάτι, μου έδωσε χαρά αυτό. Ρε, είναι στενάχρονο γιατί. Ακό... Μου στέλνουν μηνύματα καμιά φορά και μου λένε Είσαι η αληθινή. Είσαι η αληθινή. Απαντά. Απαντά στα περισσότερα μηνύματα. Κι εγώ απαντάω, γιατί είναι γλυκούλιδε αυτοί που στέλνουν. Μ' αρέσει η αλληλεπίδραση, φαίνεται από τα βίντεο που κάνω. Ναι, μα είναι ωραίο αρέσει. Μ' αρέσει. Βασικά με γεμίζει η φουλ. Αλλιώ θα κάνω μια άλλη δουλειά. Αν δεν χρειαζόταν. Ε... Τι δέχει... άλλη δουλειά θα έκανε, α πούμε. Δεν μπορώ να σε φανταστώ σερβιτόρα. Έχω υπάρξει πάρα πολλά χρόνια σερβιτόρα. Αλήθεια. Ναι. Και τι του έλεγε. Του καταριόμουν από μέσα. Μπορείτε μου. να πιείτε καφέ, αλλά θα έχω κατουρίσει μέσα. <χει> Όχι, να σου πω κάτι. Έχω υπάρξει πολλά χρόνια πολύ καλή σερβιτόρα. Επειδή με το λιμονί σαν άνθρωπο, έκανα παραπάνω πράγματα από ό,τι χρειάζεται. Ήμουνα ο Μπόμπι Φουγκαράκη. Αποκλείεται. Ήμουνα ο υπάλληλο του μήνα κάθε φορά. Ε, Συγγνώμη. Μπορεί να τον βάλει online. online. <χει> τι συμβαίνει. Μπορείς να τον σηκώσεις. Άμα θέλει να βγει στο εκπομπή μας, μπορεί να έρθει. <χει> Και ε, έρχεται ε, με τα πόδια τρέχοντα. Με, τα, με τα μπράτσα. <laughs> έλα! 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 Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Ντί. Δε, δεν σε βλέπουμε. Ε, τώρα με δεις, θα δεις τον Βαρβατήλο. Α, Βαρβατήλας. Έλα. Καλώς ήρθες έλα, στο έλα, podcast έλα. μας. Τι κάνουν τα κορίτσια μου. Καλά είμαστε εδώ, κάνουμε εκπομπή. Είμαστε σε υπόγειο και δεν πιάνει σήμα. Ναι. Εντάξει, Θε να πει κάτι στο κοινό, Να πω ένα μεγάλο. Πάμε στο επόμενο section αυτή εδώ τη εκπομπή. Που είναι το Who is in that photo. Okay. Λοιπόν, Λίλι. Λίλη, μην κοιτάζει δευτερόλεπτα. Θα σου δείχνω κουρούπε η κουρούπα είναι το κεφάλι. Θα σου δείχνω κομμάτι από κεφάλι ανθρώπου. Ωραία. Και θα θέλω να μου πει ποιο είναι. Είναι γνωστή Είναι γνωστή σου. Εσύ του ξέρει όλου σίγουρα. Ωραία. Λοιπόν. Αυτό είναι ο Πόρφ. Όχι, δεν είναι. Όχι, ρε, ο Πόρφ έχει μόνο λίγο. Ε. Σου δίνω τον απαραίτητο χρόνο που χρειάζεται να το σκεφτεί. Είναι YouTuber. Ναι. Τέτοια μπορώ να σου λέω. Δεν είναι ο Τσέντε, έτσι. Ο Τσέντε είναι. Okay. Έ, έχει αλλάξει την... Ε... του. Την έχει αλλάξει την κόμμη τώρα. Κάτσε. Είναι ο Τσέντε. Μπράβο, το βρήκε. Είναι ο Τσέντε, the real. Ωραία. Που κρατάει ένα κλαδευτήρι. Δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό. Μάλλον ούτε αυτό. Πάμε στο επόμενο. Είναι η ζωή. Η ζωή. Είναι η Σοφία. Μπράβο, το βρήκε. Το ξέρω καλά το κούτελο. Αχ, είσαι πολύ αυτό. Γρήγορη. Πού το ξέρει τόσο καλά. είναι η Σοφία. Γεια σου, Σοφία! Γεια σου, σου Black Εγώ είμαι αυτή. Είσαι σίγουρη. Αν και δεν έχω τέτοια φωτογραφία. Είσαι σίγουρη, έτσι, εσύ. Εσύ είσαι. είσαι. Η Βενετία! Ε, πήγα να το πω, αλήθεια. <laughs> αλήθεια, πήγα να το πω. Η Βενετία. Ωραία, επόμενο. Έχουμε διά. Ε. χωρίστρα. Ε, ναι, ε, είναι σοκαριστικό. Επόμενο. Ε, μου κάνει φλάκα. <laughs> Τι. Δεν <laughs> ναι, καταλάβω. Εσύ είσαι. Πού το κατάλαβες! Εγώ σε αυτήν εδώ την υπέροχη φωτογραφία. Πού το κατάλαβε. Έτσι στο ίντερνετ μα τη φωτογραφία. Απλά το είπε νομίζω. Α, δεν το μάντεψε όντω. Ξέρω ότι την ε, απόχρωση του μαλλιού είναι 5,2. Είναι ο Τζίντζερ. Εντάξει. Δεν γίνεται, παιδιά. Λοιπόν. Μόνο ένα δεν έχει βρει. Τη που, βελευρία, το βρήκες, πού τι αργήσε, αργήσε, κλάσμα, το που άργησε σε κλάσμα δευτερόλεπτα. Και το τσέντε ψηλό άργησε. Εγώ είμαι αυτή. Μαλά. Εντάξει, και... οκ. Ας... να μην το κάνω αυτό το παιχνίδι. Πώ σε <laughs> κατάλαβε. <laughs> Ε, πόρφ, εντάξει. Φαίνομαι εγώ από πίσω, γι' αυτό την έβαλα. Ξέρω το, το, το ε, θεληματικό. Δεν ήξερ, το Να φάκι. σε ρωτήσω κάτι, περίμενε. Δεν ήξερα ότι έχει τόσο μεγάλο ταλέντο στο να βρει ανθρώπου από, το, <laughs> από, το <laughs> από τα μαλλιά του. Αυτή είναι η δουλειά που θα έκανα αν δεν ήμουν YouTuber. Θα γινόσουν κομμότρια. Ε, Πήγε κομμότρια τα... είναι. Ανησυχώς. Θα αναγνώριζα okay. πτώματα από το κούτελο. Ε, το έχει παπαριάσει τώρα, sorry. Πλήντο. <laughs> Πες μου, ρε Μαλάκα, ποιο είναι αυτό. Ο Χάρι Ρώμα. Ε, είναι η YouTuber. Όχι. Έχει α, είναι ο τέτοιο, ο Μητσοτάκη. Είναι ο Μητσοτάκη. Μαλάκα, τι φάση! <laughs> τι φάση! <laughs> Τρελό. Είναι ο Κυριάκο Μητσοτάκη ο πιο δημοκρατικό ε, πρωθυπουργό τη Ελλάδα. Ε, που φαίνεται άλλωστε από του ε, ανθρώπους ανθρώπου που έχει ξαμολύσει του δρόμου να οριακά σκοτώνουν ε, συνανθρώπους συνανθρώπου μα. Ε, ε, πάνω... πάνω από όλα ασφάλεια. Πάνω ασφάλεια. Είναι όλα η ασφάλεια. Είναι η Κωνσταντίνα. Είναι <laughs> <Συλίδια>. η <laughs> Όχι. Όχι. <laughs> Όχι. Είναι ο Χαρίς Ρώμα. Συγχαρητήρια. Δεν το πιστεύω να το βρήκε. Παιδιά, δεν γίνεται να τα βρίσκει. Δεν γίνεται να. Το Χαρίς Ρώμα μόνο θα βρίσκει από όλα αυτά που σκοβάλει. Πε να έχει το μεγαλύτερο κούτελο που έχω δει σε άνθρωπο. Φταίει το ποστίμ. Μπορεί να κάνει άλλο ένα πρόσωπο πάνω σε αυτό το κούτελο. Πάμε στο επόμενο. Αυτό είναι ο Πανίτα Πάνια. Και είναι ο Αυτό είναι! δεν γίνεται. <laughs> το, ναι, το, ναι. το, το έχει στο παιχνίδι. Λέω, εντάξει, α βάλω, λέω, 10. Ή, να, είναι πολύ το έχω καλή. και εδώ είναι για να καταλάβει αυτό. Λέω, α βάλω 10, γιατί θα πάρει πάρα πολύ είναι ώρα. Είναι αγαπημένο μου. Το ξέρω. Φ για πες. Θέλω. Μία ελενίδα yeah. ε, ήταν η πρώτη φορά από σένα που το είχα δει αυτό στο Όμορφη TikTok. Εξύπνια. Και είχα πατήσει τόσα replay. Αλήθεια. Χαίρομαι ναι. πάρα πολύ που μου δίνει views στο TikTok. Έχουμε άλλον. Έχουμε. Ένα τελευταίο νομίζω είναι. Εσύ είσαι. Θα μπορούσε, αλλά όχι. Είναι youtuber. Είναι youtuber. <κοί> ε, ο Χωσέ... Άντρας ή γυναίκα. Ε, να σου πω, επειδή τα έχεις βρει όλα και τα κάνω όλα από το πάτωμα. Δεν μπορώ να στα πω και όλα, επειδή έχεις βρει πολλά, τώρα πρέπει να μάτευσες. Είναι... Έλα ρε, είναι άντρας ή γυναίκα. Γυναίκα είναι. Τι είναι αυτό τώρα που βλέπω. Είναι μια τούδα που πετάει, <χει> από πίσω έχει θάλασσα, ένα κούτελο... Έλα, μάντεψε, ε, Ελληνίδα ε, YouTuber θα σου πω. Τι κάνει στο YouTube. Vlogs. Είναι vlogger. Χωσέ, έλα εδώ. Δεν μπορώ να το βρω αυτό 100 -100 το άτομο. 100 μπορείς να βρει. Δεν είμαι εγώ έτσι. <coughs> <coughs> Πώ θα σε βοηθήσω τώρα. Δεν είσαι εσύ σίγουρα. Εγώ θα μπορούσα να είμαι δυνητικά. <coughs> αυτό σκέψου μόνο. <coughs> Επίση, είναι πολύ καλή στο να λέει λάθο το όνομα ενό φίλου σου άργησε. Δεν το βρήκε. Είναι Καταρίνα με η Μάνο. Δεν η μάνα. έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ, οπότε δεν ήξερα αυτό το κούτελο. Μαλάκα, πώ γίνεται όμω και τα βρήκε όλα τα υπόλοιπα κούτελα. Μπορεί να μου εξηγήσει. Του μιτσοτάκι. Το πώ το βρήκε. Τον και έχω τόσο. δει δύο φορέ στη ζωή μου συνολικά. Λίλη, τι θα προτιμούσε, Να κλάνει κάθε φορά που κλε ή να ρεύεσαι κάθε φορά που γελά. Να με κάθε φορά που γελάω. <laughs> Φαντάσαι, να είσαι με κόσμο και να γελάς. Εντάξει. <laughs> 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 Αλλά να κλάνει κάθε φορά που Θα Κλάει όλη μέρα. Ναι. Θα λυπούμε. Τουλάχιστον αφήστε με να ζήσω τη στιγμή μου. Αλλά σκέψω ότι γελά μπροστά σε κόσμο. Δεν κλαί συχνά μπροστά σε κόσμο. Οπότε θα έκλανε και θα σου μόνοι σου. Εγώ έτσι το σκέφτομαι. Θα ήταν τόσο sad. Να κλαί και να κλάνεις τα χρόνια. Να ανακαλύψω ότι ο Ντί έχει χρόνια σχέση με μια γριά σούγκαρ μάμη over 80 χρονών η οποία του δίνει λεφτά για να τα βγάζετε πέρα ή να σε πιάσει ο Ντί να ψάχνει στο κινητό του. <laughs> Είναι λίγο περίπλοκο. <laughs> Μαθαίνει ότι ο D τα έχει με μια σκατόγρια σου γκαρμάμι που του πετάει τα πεντακοσάρικα για να είστε εσεί καλά μαζί. Θα είχα συγχαθεί τόσο πολύ. Ναι, αλλά άμα σε πιάνει να ψάχνει στο κινητό σου, <laughs> το κινητό του, Ντίτα. <laughs> δεν πειράζει. Τον έχω πιάσει κι εγώ. <laughs> Θα μαθαίνουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή σήμερα. Ε, γιατί ρε, πες μου, υπάρχει σχέση που δεν ψάχνει που και που ένα στο κινητό του άλλου. Ξέρει κάτι. Είμαστε έξι χρόνια μαζί. Το έχω κάνει μία φορά. Δύο. Είμαστε έξι χρόνια <laughs> μαζί. Μια. Πού και που θέλει ένα ρηφρέ. Ναι, αλλά δεν είναι λίγο invasive αυτό. Δεν μπορεί άλλο να έχει την προσωπική του ζωή. Δεν είναι απαραίτητο ότι μιλάνε γκόμενε. Καλά, κοίταξε. Εγώ τουλάχιστον δεν θα ανοίξω μία συνομιλία τη μάνα του να δω τι λένε. Α! οκ, okay. αλλά δεν είναι μια προσωπική συνομιλία Με γκόμενα <laughs> Ρε παιδί μου, πας και αυτό, το κινητό πλέον έχει γίνει κάτι πολύ προσωπικό Α, Δηλαδή. Δε είναι όμως ότι... η ζωή εδώ μέσα Ωραία Να Ελπίζω αυτή Τι η ζωή, ζωή έχωσε. Ναι. Να μην περιλαμβάνει κάτι που δεν πρέπει Συμφωνώ, εγώ, να σου πω κάτι, εγώ συμφωνώ Ωραία, δεν το κάνω συχνά, αλλά μου έχει τύχει να το κάνω Στα okay. έξι χρόνια μπορώ να το κάνω μια φορά το χρόνο Σε έχει πιάσει όμω. Δεν με έχει πιάσει, αλλά του το έχω πει μόνη μου. Οκ, okay, εντάξει. Φεαρ. Και από τη στιγμή που δεν έχει αλλάξει το κωδικό του, Ναι. κάτι σημαίνει. Είναι πολύ καλό. Ότι τα σβήνει. Παίζει και το να τα σβήνει, ξέρει. Και δεν μιλάω για την τι, λέω γενικότερα. Το να τα σβήνει από τη στιγμή που ξέρει ότι θα κοιτάξει μια φορά στο τόσο το κινητό του. Παίζει. Τσάει. <clears throat> Άρα, να, ψά... να σε πιάσει να ψάχνει το κινητό του. Ο okay. Τιμωρέ. Okay, Μαλάκα, θα είστε πλούσιοι όμω με τη γριά. Απλά θα πηγαίνει μια φορά στο τόσο και με τη γριά. Προτιμώ να είμαι πλούσια. Εντάξει, εντάξει, μόνη μου. Έχει δίκιο. Από μόνη μου. Συμφωνώ, όχι να βγει ο, ο την στην πορνεία εξαιτία <laughs> να πιει ένα ποτήρι τσίσα αγνώστου ή ένα ποτήρι υδρότα. Σου φέρνω εδώ το ποτήρι. Γκλακ, γκλακ, πιέστο. Να πεθάνω. Όχι, δεν υπάρχει. Ο Χωσέτα έχει φάει όλα. Συγγνώμη που σκύβω συνέχεια. Συγγνώμη. Πού Ένα να ξέρω, δύο. είναι και τα δύο απέσια. Ένα από τα δύο, φίλοι. Τσίσα ή υδρότα. Αγνώστου. Μπορεί άγνωστο να είναι Σελίνα γκομεζ Δεν ξέρω γιατί την είπα. Δεν ξέρω. Ζωή, ζωή Κάντη, είναι καν. απέσιο αυτό, ρε φίλε. Ένα από τη εγώ θα έπαινα. <laughs> τα τσίσα νομίζω θα έχουν πιο έντονη γεύση. Είναι και τα δύο απέσια. Είναι και τα δύο απέσια. Και είχα δει μια φορά σε μια εκπομπή που είχαν στύψει μια κάλτσα άστεγου σε ένα ποτήρι. Αποκλείεται. Μετά... Ποια εκπομπή. Ρε, δεν θυμάμαι, ήταν μια εκπομπή που μοιράζανε ξυλάκια και σε όποιον καθόταν το πιο μικρό ξυλάκι factor. Δεν θυμάμαι. Σαν fear factor. Και είχαν πάρει. πάρει κάλτσα άστεγου ανθρώπου, την είχαν βουτήξει νερό, τη στράγγιξαν και μετά το ήπια. Το άστεγο. Όχι. <laughs> <laughs> Αυτός Αυτό που <laughs> του έκατσε το <εδώ laughs> πιο μικρό ξυλάκι. <laughs> Είναι πέσει αυτό. Και έπρεπε να κάνει και ησυχία γιατί ήταν μέσα σε εκκλησία, νομίζω, σε βιβλιοθήκη. <laughs> Κάτι. Fear factor μου θυμίζει αυτό. Έβλεπε καθόλου. Ναι. Δεν ήταν απέσιο. Έχω δει τα χειρότερα που ήταν τύπου σε ένα μίξερ να βάζει κατσαρίδε και κάτι άλλο. Τα, αυτό... τα, έχω δει όλα αυτά. Ήταν ό,τι χειρότερο. Δεν ξέρω. Αυτά πρέπει να μου έχουν διαμορφώσει την προσωπικότητα αυτά που έχουν Αυτό που με την κατσαρίδα θυμάμαι. Που του σημαίνουν τα τσόφλια τη κατσαρίδα μέσα στο στόμα. Πού πω, μαλάκα. Αυτά με έχουν διαμορφώσει σήμερα. Ε, και εμένα και σε από ό,τι φαίνεται. <laughs> λοιπόν, Α, εσύ από τα δύο πρέπει να μου απαντήσει τι γίνεται. Ρε, έχω δει σε κάποιες εκπομπές, σε με Survivor, το, ε, τα ότι τσίσα. πίνουν τα τσίσα τους. Μπορεί να έβραζα τα τσίσα και να τα άπεινα. Νομίζω ότι θα είχαν πιο έντονη γεύση τα βραστά. Το κρύο γενικά έχει λιγότερη... Χωσέ, τι κάνεις. Το κρύο... Ε, δεν έχει, ένας κρύος καφές δεν έχει τόσο έντονη γεύση με ένα ζεστό καφέ. Δεν θέλω. Τα τσίσα δηλαδή. Ναι, αλλά αν ήσουν σε μία έρημο η και Λίλη... δεν είχε νερό, τι θα έκανε. Η Λίλη έπαθε easy purple. Ιδρώτα, <laughs> ρε φίλε. Είναι υγρό κι αυτό. Αχ, oh, θα κάνω με το. Πρέπει να είναι ξινό κι αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί. Και η υδρώτα έχει και βρωμιά πάνω μαζί, ε. Γιατί τα τσίσα, α πούμε, είναι οκ. Okay. Τριχίλε και τέτοια θα έχει. Η υδρώτα. <laughs> Φαντάζομαι τα τσίσα. Το ξέρεις ότι έχουν σταματήσει σε αυτό το σημείο να μα παρακολουθούν όλοι. Μ το κλείσανε εγώ το podcast. Το είχα κλείσει το podcast. Ωραία. Να πεθάνει από ζόμπι ή από καρχαρία. Από ζόμπι. Έλα ρε μαλάκα, δεν είναι πάρα πολύ τρόμο. Ο καρχαρία θα σε φάει μια και τελείωσε Δεν θα σε φάει μια και τελείωση. Είναι ο καρχαρία να μυρίσει θέλει. <laughs> θα σου πάρει ένα πόδι, ένα χέρι και θα φύγει. <laughs> το ζόμπι όμω θα σου βγάζει τα έντερα μπροστά σου. Και θα πεθάνει αργά και βασανιστικά από αιμορραγία. Και το ζόμπι. Το ζόμπι τουλάχιστον θα, γίνει. Θα το βλέπει να σε τρώει. Α ευχηθούμε ότι θα κόψει καροτίδα κατευθείαν. Δεν νομίζω να γίνει αυτό. Θα βλέπει ένα ζόμπι απλά να σε τρώει. Ο Χωσέ είναι το ζόμπι που τρώει αυτή τη στιγμή τα καλώδια. <laughs> θα βλέπει απλά ένα ζόμπι να σε τρώει. Δεν θα αναπέσει. Είναι, νομίζω ότι τα ζόμπι είναι πολύ φρίκι. Απλά εγώ φοβάμαι τα πολύ μεγάλα πράγματα. <laughs> <laughs> Και πώ θα έχει με τον Τι. Ε, Είναι ένα ογκώδη κύριο. Ακριβώ. Με μπράτσα. Τα μπράτσα κυρίω. Ε, ε, ρε, φοβάμαι πάρα πολύ τα μεγάλα όντα. Και αν έβλεπα καρχαριά, δεν θα χρειαζόταν να μου ακουμπήσει. Θα πέθανε από καρδιά. Δεν φόβο. Αλήθεια. Ναι. Πώ γίνεται αυτό. Με πιάνει ιδέο. Ω κύριε Καρχαρία. Νιώθω <laughs> δέο που σα γνωρίζω από κοντά. <laughs> Ενώ με το ζώο, σε πα πάει με δέκα. καρέτα καρέτα και έχω πάει να μείνω από εγκεφαλικό. Έλα, είναι γλυκούλη. Ήταν πολύ μεγάλη. Ήταν σαβήτη. <laughs> <laughs> και, 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 <laughs> και το χωσέ. Και έχει και κεραί. Και το χωσέ φοβάσαι που είναι τόσο μεγαλό όμω. <laughs> Ωραία. Άρα στην επόμενη ερώτηση, νομίζω ότι ξέρω την απάντηση. Να έχει ένα άλογο σε μέγεθο πάπια ή μια πάπια σε μέγεθο αλόγου. <laughs> να έχω ένα μήνυμα αλογάκι ρε. Δεν φαντάζομαι, σαν το χωσέ. Έχει. Ε, είδα πρόσφατα στο TikTok ένα αλογάκι που ήταν σε μέγεθο κύλου. Αποκλείω. Και πήγαινε έτσι. Όχι, θα πεθάνω. Ήταν ό,τι πιο. Άμα πιο... δω. Αλλά και η πάπια σε μέγεθο αλόγου πρέπει να είναι ενδιαφέρουσα. <laughs> Φαντάζει να κουτσουλάει πάπια σε μέγεθο αλόγου. Μια τεράστια κουτσιά. Τούρτα. Νόστιμη. <coughs> Ωραία. Άρα το αλογάκι. Το φαντάζεσαι λίγο το αλογάκι. Έχω Είχω δει, σου λέω. Είναι τέλειο. Από κοντά δεν έχει δει όμω. Όχι. Δεν να είναι τόσο το, το άλογο και να είναι σαν το χασεδάκι. Είσαι και εσύ άλογο. Λοιπόν. Να μπει πάνελ στην Ανίτα Πάνια και να βγάζει 3.000 ευρώ το μήνα, αλλά τα βίντεο σου να παίρνουν 1.000 views, ή να παίρνει ένα εκατομμύριο views ένα βίντεο και να είναι όλα demonetized. Χωρί την πάνια στην εξίσωση. Λα, 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 λα. Είσαι πάνελ στην μπάνια, βγάζει το τριχίλιαρο κάθε μήνα, εξασφα... έχει εξασφαλίσει μια ζωή. Οκ. Okay. Πολύ καλή. Τρει το μήνα, δεν είναι λίγα λεφτά. Αλλά τα βίντεο στο YouTube παίρνουν χίλια views. Σα με όλου όταν μου αναφέρετε <laughs> την Ανίτα Πάνια σαν δίλημα. <laughs> γιατί ξέρω πολύ καλά γιατί το κάνετε. <laughs> <laughs> λοιπόν. Εμ... Ένα εκατομμύριο views ένα βίντεο. Αλλά αντιμονετάζει. Φαντάζομαι ότι αν είχα ένα εκατομμύριο views θα είχα και πάρα πολλέ συνεργασίε λόγω αυτού. Okay. Οπότε αυτό. Μπράβο, αυτό ήθελα να σκεφτεί, αλλά ήθελα να δάνει έξυπνη. Είμαι πάρα πολύ έξυπνη. <laughs> Ωραία. Κάντε λίγο πανικό. Έχω θα... ρωτήσει τον κόσμο να μα κάνει ερωτήσει για σένα. Με ξέρανε. Ναι. Ναι. Με γνωρίζανε. Ναι. Την αυτή Λίλη. Την αυτή τον, Λίλη. Τον Τάτ Λίλη γιατί. <laughs> Νομίζω σε έχω ξαναρωτήσει. Ε, μου το έβγαλε ο αδερφός του Ντί, μαζί με τον Ντί, επειδή έλεγα συνέχεια κρύα αστεία. και τότε ήταν πολύ το... Δερές. Ναι. Δερές. Mm. Mm. Και επειδή έλεγα πάρα πολλά κρύα αστεία μου λέγανε Ντάτ lily, όλη την ώρα. Και έμεινε. Λοιπόν, πάμε σε ερωτήσεις του κοινού. Για... Πα. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται η επιτυχία σου στο YouTube? Μυρίζεις άλλο... Σκύλου, τέτοιο. ναι, sorry. Ε... Τι, τι, κα, τι, τι, <χει> τι πιστεύεις ότι σε κάνει αυτό που είσαι σήμερα στο YouTube, τι σε έκανε να είσαι τόσο διάσημη. Διάσημη δεν είμαι, αλλά θα σου πω τι πιστεύω ότι Χωσέ. ευθύνεται για το ότι πήγε καλύτερα το κανάλι. Για πες. Πριν ξεκινήσω αυτή την ε, σειρά με τις σειρές. Χωσέ. Έλα ρε Χωσέ. Έλα, πριν ξεκινήσω αυτή τη σειρά με τις σειρές. Ε, έκανα, άνοιγα την κάμερα και μιλούσα μόνη μου. Και μου φαινόταν πάρα πολύ άβολο. Πολύ ξένο. Υπεφέρα, ρε. Είδρανα ναι. για να το κάνω αυτό. Από όταν έβαλα τον τίπ πίσω από την κάμερα. Α, που υπήρχε η. Αλληλεπίδραση. Ε, γιατί είναι φυσικό το αποτέλεσμα. Ε, συμφωνώ 100%. Είναι απέσιο να είσαι ολομόναχο και να μιλά ναι. μόνο. Δεν δε το μπορώ. Άλλο, Το αποτέλεσμα είναι άλλο γιατί έχει κάποιον να ακούει τα αστεία σου και βλέπει αντιδράσει. Όταν ναι. μιλάει στο κενό, τα αστεία σου είναι τίποτα. Πέφτουν στο πάτωμα. Και είναι φυσική διάλογη ουσιαστικά. Είναι όντω μία παρέα. Ενώ με δυσκόλευε φούλη να με μόνη μου και πιστεύω ότι επειδή αυτό μέλησε. Ο Ντίς έλυσε. Ε, νομίζω ότι αυτό άρεσε και στον κόσμο. Άρα στον κόσμο άρεσε το... Έγινε γνωστή για το χαρακτήρα σου περισσότερο. Όχι. Για, το, για το, χάρισμά σου. Να είσαι μία ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, δεν ξέρω. <laughs> όχι, νομίζω επειδή είναι φαν το content, το περισσότερο. Θεωρείς τον εαυτό σου ρολμόντελ. Και αν όχι, <coughs> ποια θεωρείς εσύ ρολ μόντελ στο ελληνικό YouTube. Ρόλ Μόντελ θα θεωρήσω έναν άνθρωπο που κατ' εμέ ταυτίζομαι μέχρι κάποιο σημείο mm -hmm. ε, και έχει καταφέρει να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια που είχα και εγώ. Και το βλέπω τώρα να πετυχαίνει και να είναι καλά. Οπότε, ξέρεις το θεοποιώ κάπως και λέω: Αφού κατάφερε αυτή να το κάνει, μπορώ να το, μπορώ το κάνω κι εγώ. εγώ. έχεις ε, κάποιο άτομο στο μυαλό σου, Σίγουρα υπάρχουν άτομα που. Η Lady Gaga, ας πούμε. Ε, η Lady Gaga είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα μ' αρέσει. Ενώ γενικά δεν είμαι τόσο αυτής μουσικής. Ναι. Ε, εκτιμώ πάρα πολύ τη, την πορεία τη σαν καλλιτέχνη. Ναι. Έχω δει και το ντοκιμέντερι. Ναι. Δεν το έχω κάνει. δει. Ναι. Άρα σου αρέσουν τέτοια άτομα που ήταν, ε, είχαν μια δύσκολη παιδική ηλικία... και ξαφνικά γίνανε super pop stars. Πρόσεξε. Εκτιμώ τέτοια άτομα... αλλά δεν είναι ότι θα θεοποιήσω και θα έχω σαν προτυπώ μου ένα τέτοιο άτομο. Γενικά, επειδή έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια... Εσωτερισμού και κατάθλιψη κλπ. Και πλέον δεν μπορώ καθόλου το βάθο. Ε, δηλαδή βαριέμαι πάρα πολύ εύκολα άμα κάτσω και δω ένα βίντεο που μιλάει για πολύ βαθιά πράγματα. Καταλαβαίνω, και... ναι. Θέλω... Κάτι ελαφρύ να περνάει η ώρα σου ευχάριστα. Μπράβο. Δηλαδή έχω εμβαθύνει πάρα πολλά χρόνια, πλέον βαριέμαι. Βαριέσαι. Βαριέμαι. Εντάξει, είναι καλό μερικέ φορέ να περνάμε απλά καλά. Ε, ναι, ναι. Δεν χρειάζεται όλα στη ζωή μα να έχουν κάποιο βαθύτερο νόημα. Ε, με έχει κουράσει η ρεσί. Δηλαδή ακόμα και τώρα όταν μου λένε κανένα βίντεο να μιλήσει για την για κατάθλιψη. Ναι, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ. Θέλω ανάλαφρο content. Γιατί πιστεύω ότι ακόμα και χάλια είναι κάποιο και αυτό θα τον βοηθήσει. Εκατότα, είσαι καλά. Εγώ όταν ήμουν κι εγώ σε τέτοιε χάλια φάσει, καταρχά ο αγαπημένο μου YouTuber ήταν και θα είναι ο Σέιν Ντόσον. Ακόμη και μετά από όλο αυτό που έχει γίνει τον δράμα τώρα τον τελευταίο καιρό. Σκε... Τον έβλεπα όταν έκανε αυτά τα απέσια βίντεο για τα οποία κατηγορείται αυτή τη στιγμή. Τέλο ναι. πάντων. Αλλά ήταν τόσο χαζά και ηλίθια. Που ξέχναγε ό,τι σου συνέβαινε. Mm. Ενώ πιστεύω ότι αν έχει κατάθλιψη και ψάχνει συνεχώ βιντεάκι βλέπεις... για την κατάθλιψη. Γίνεσαι γίνει ακόμη χειρότερα. Δεν θα σε βγάλει από αυτόν τον κύκλο. Δεν θα σε κάνει να ξεχαστεί κάπω. Δεν ξέρω. Ψυχοθεραπεία, ντουτζ. και ανάλαφρα βίντεο. Λοιπόν. Ένα άλλο. Ε, έχω, βάλει, έχω βάλει και το κοινό και γνωστού μα. Ωραίο. Να μα ρωτήσουν, αλλά δεν θα σου πω ποιε είναι. Έχουν ακουστεί ποτέ ψέματα για σένα. στο YouTube. Ναι. Όχι, νομίζω είμαι πάρα πολύ ήπιο τύπο στο YouTube. Δεν δημιουργώ δράματα και τέτοια. Είναι εύκολη συγκατοίκηση με τον τι, Είναι Αυτά εύκολη. Είναι άλλο. εύκολη, ναι. Δηλαδή, έχετε αποφασίσει ποιο θα κάνει τι δουλειέ, Κι δύο. Εγώ βάζω κάθε μέρα σκούπα γιατί έχω αλλεργία. Οπότε okay, εντάξει, δεν μπορώ, χαρά. την τρίχα. Ναι. Και έχω γάτα. Α, ah, και είχε το χωσέα αγκαλιά η ώρα. Αλλά ναι, έχει ξεπριστεί αυτό. Ναι, εντάξει. Ο γάτο μου κάνει να έχω και Είμαι μια χαρά. Ναι. Ε, είναι πολύ εύκολο γιατί περνάμε πάρα πολύ me time και οι δύο. Αυτό είναι τέλειο. Έχουμε διαφορετικά δωμάτια για να περνάμε το χρόνο μα. Είχατε για... τύπου δύο γραφεία ναι. και το δωμάτιο το ένα δωμάτιο. Ναι, ναι, ναι. Οπότε παίζει μία μέρα να μην βρεθούμε καθόλου, να βρεθούμε Αυτό το είναι βράδυ. Είναι τέλειο. Ναι, ρε, γιατί έξι χρόνια συγκατοίκηση, άμα ήμασταν και σε ένα δωμάτιο Όλη δωμάτιο. Μέρα μαζί, θα ναι, ειδικά τώρα με την καραντίνα. Όσο καταλαβαίνω 100%. Χρειάζεται. Εγώ θέλω να πάω να μετακομίσω σε ένα λίγο μεγαλύτερο σπίτι για να υπάρχει. ενώ υπάρχει χώρο <coughs> για γραφείο, δεν είναι ότι κάπω διαχωρίζεται και μπορεί να είμαι τελείω μόνη μου. Mm. Είναι λίγο περίεργο. Και είναι πολύ σημαντικό όταν θέλει να είσαι μια υγιή σχέση να έχει καθένα στο χώρο του. <coughs> και α κοιμάστε μαζί το βράδυ. <coughs> Τι θα έκανε <coughs> αν ήσουν άντρε για μία μέρα, Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που θα έκανε, Μια γυναίκα ευτυχισμένη. Oh. Με ποιο τρόπο θα το κάνεις αυτό Όχι δεν θα έκανα αυτό sad <laughs> <laughs> Οκ okay, πάρ' το πίσω τώρα Δεν θα έκανα αυτό Δεν ξέρω τι θα έκανα Νομίζω ότι θα πάθει ένα εκατοκρίση πανικού Μόλις με βλέπα γυμνό Εγώ θα <laughs> Δεν ξέρω να το ξαναπεί Θα κατεβάζα κατευθείαν το παντελόνι μου Και θα έκανα ελικοπτεράκι Ρε, εκατό κάτι. Έχει σκεφτεί ποτέ πόσο άβολη είναι η ανατομία του αντρικού σώματο. Πάρα πολύ. Είναι ναι. π... τέρμα άβολη. που το βάζουν αυτό το πράγμα και δεν ενοχλεί. Κάπου το βολεύουν από κάτω. Δεν θα ήθελα. Ε, να σε ρωτήσω κάτι. Έχει πιάσει ποτέ τον εαυτό σου να δει πώ το έχει βολέψει ο καθένα. <laughs> Γενικά. <laughs> ναι. <laughs> Όχι, μου φαίνεται λίγο αποκριστικό σαν θέαμα. Έχει τύχει. Α πούμε, όταν βαριέμαι πάρα πολύ και κάθομαι και υπάρχει κόσμο τριγύρω θα κοιτάω τέτοια πράγματα. Να σου ναι. πω όμω τι, τι, περίεργο έχω κάνει που κάποιο μπορεί να θεωρήσει λίγο creepy. Λέγε. Έχω αναρωτηθεί, βλέποντα ζευγάρια γύρω μου, πώ μπορεί να κάνουν σεξ αυτοί οι δύο άνθρωποι. Και πω, πω ναι, και εγώ το έχω κάνει αυτό. Και καμιά φορά που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, και στο κοντινό μου περιβάλλον που φαίνεται πολύ ναι. πρέπει και cute και τέτοια. Και λέω τώρα αυτή πώς... <laughs> 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 Τέλεια, demonetized. Επειδή έχω τη λίλη μόνο θα γίνει demonetized. Πώ νιώθει γενικά γίνεται όλα demonetized. Έχω βρει κολπάκι τώρα, ανεβάζω νωρίτερα. Τα φέρνω τέσσερι μέρε να κάτσει, να βγατήσει και γίνεται πράσινο. Δεν είναι βλακία που θα κάνει τιμονετέ χωρί καν τα πάντα. Ένα λόγο. Ε, μου έχει κάνει τιμονετέ επειδή λέει ότι φαίνεται πολύ δέρμα και φορούσε κοντομάνικο. Ε, κα ε, καλησπέρα, YouTube. Όλα καλά. Εδώ με ρωτάνε τι σπούδασε. Σπούδασα εμπορία και διαφήμιση στο τμήμα διοίκηση και οικονομία. Άντε στο καλό, είσαι από του λίγου YouTuber που ξέρουν τι κάνουν. <laughs> σπούδασα, ναι, αυτό. Και έκανα μεταπτυχιακό στο fashion management. Το άφησα στη μέση Α, γιατί... Α, γι' αυτό έχει τόσο ωραίο ντύσιμο. Ε... Γενικά, μου αρέσει... Ε... Να σου πω κάτι. Ε... Μου αρέσει πάρα πολύ το στυλ σου. Σε ευχαριστώ, Ζη. Πιστεύω ότι είσαι από τις πιο καλοντημένες... τελεία. Period. Φοράω μόνο φαρδιά και τίποτα. <laughs> ναι, αλλά το, κάνει <laughs> κάνεις τόσο γαμάτο. Δηλαδή, στο, πάρτι του τσέντε, ας πούμε, το ντύσιμο που είχες με το τσατάκι, το περίεργο, το κάτι είχε εδώ πέρα, το τι φο... Σε πονημάνα. ευχαριστώ ζωή. Τρία ναι. ευρώ είχε το μπλουζάκι μου. Αποκλείεται. Με. Πώς γνωρίσεις με τον Τίμερ, ρωτάνε εδώ. Facebook. Άρα, τώρα μα λε ότι όλα αυτά που είπαμε πριν, άκυρο. Όχι, Facebook, αλλά τον ήξε, ήξερα την ύπαρξή του, ήξερα τον αδερφό του που χόρευε σε μαγαζιά. <laughs> είναι τέλειο το ότι ο αδερφό του χόρευε σε μαγαζιά, και ο Ντί χορεύει. Τελεία, παντού. <laughs> ναι. Όπω θα δει όπου βρεθεί. Οπότε ήταν ε, και γνωστό φίλη μου, ξέρουμε ότι υπάρχει σαν άνθρωπο. Οκ, okay, δεν ήταν το κρίπινε ναι, αυτό που σου όχι, συνέβη όχι, στο, όχι, όχι. στο προηγούμενο. Θα παντρευτείτε, ρωτάνε εδώ. Δεν θα παντρευτούμε. Γιατί δεν είμαστε τόσο πολύ αυτοί... Ναι, δεν, δεν μα ενδιαφέρει δεν να το έχει ορίσουμε νόημα, κάπως. Δεν νομίζω. Αν κάποια στιγμή θέλει να έχετε ρε παιδί μου κάτι, κάντε ένα σύμφωνο συμβίωση. Όχι, έχουμε πει να κάνουμε ένα πάρτι άτυπο ναι. και να καλέσουμε όλου μα του φίλου. Και... Δεν θα είμαι εκεί δηλαδή. Θα είσαι. Α, εκεί α, πέρα. Σου. Ναι. Τέλεια, χαίρομαι πάρα πολύ. Εκτό και αν χρειαστεί για κάτι γραφειοκρατικό τελείω δηλαδή. Μόνο για αυτό το λόγο. Λοιπόν, κάτι θυμήθηκα. Θέλω να μα πει μία φορά που την έχουμε πέσει στον T μπροστά σου mm. και την αντίδρασή σου. Τι έχει κάνει. Ήμασταν σε ένα πάρτι μαζί με τη ζωή. Γι' αυτό δεν λε. Δεν έκανα τίποτα. Ε. Δεν έκανε τίποτα. <laughs> Αλλά είχε πιει και έρχεσαι και μου λε. Βασικά αυτή. Με αυτό το έφω. Βασικά αυτή πολύ κολλάει στον τί και πολύ του μιλάει. Τι γίνεται. Αλλά τελικά δεν έκανα τίποτα. Πήγα πιο πέρα και έτρωγα σούση. Με <laughs> ναι, ποιον πήγα εγώ όμω και κάναμε. Με τη Βενετία. Με τη Βενετία. Πήγαμε με τη Βενετία και κάναμε τσαμπουκάτου. Τι φάση. Και ναι. κοίταζε τον τί έτσι. Τι φάση Και εγώ πιο παρέμουν να μπουκωμένη με σούση. Και δεν ήταν μπουκωμένη με σούση. Πήγαμε να κάνουμε χαμό. Οκ. Okay. Whatever. Σε τι ηλικία θέλει να κάνει παιδιά. Λοιπόν, όσο μεγαλώνω, ενώ παλιότερα ήταν κάτι που τα απέκλεια full. Αλήθεια. Όσο μεγαλώνω, δεν θέλω να κάνω παιδιά, αλλά σκέφτομαι ότι. Θα ήταν ωραίο. Θα μπορούσε. Θα ήταν ωραίο. Γιατί δεν θέλω να γεράσω και να πεθάνω μόνη μου. Αυτό είναι πάρα πολύ εγωιστικό. <laughs> Και γι' αυτό οι περισσότεροι Έλληνες κάνουν παιδιά. Όχι, όχι, να σου πω. Αλήθεια. Ε, μου έχει λείψει να έχω οικογένεια. <laughs> Πόσο έχω δεν ξέρω. Δεν μπορώ. Να σου πω κάτι: είχες οικογένεια. Ο Ντί και ο Λούφι. Είναι η οικογένειά σου. Ε, ε, εμένα ο Χωσέ είναι η οικογένειά μου. Ναι. Ο Χωσέ. Που πάω, το, το παίρνω αγκαλίτσα το βράδυ. Ναι. Ναυτό. Άρα θα είχε παιδί θα μπορούσα κάποια στιγμή. Απλά δεν νιώθω έτοιμη και δεν ξέρω αν θα νιώσω ποτέ. Και είμαι ήδη 29. Σιγά whatever. 29. Αν έκανα παιδί, ήθελα. Ιδανικά να μην είμαι πολύ μεγάλη όταν το κάνω για να έχω αντοχέ ακόμα. Γιατί ήδη δεν έχω πονάει ημέρα. Είναι μια εταιρεία σάντα αυτή τη στιγμή. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. What's your opinion about toe rings? What's your opinion on toe βασικά. Τι είναι αυτό. Τα δαχτυλίδια των δάχτυλων του ποδιού. Δεν ξέρω γιατί ρωτήσανε. Νομίζω ότι έχει να κάνει κάτι με σένα που το έχει αναφέρει κάπου και απλά. Όχι. Ήταν η πιο ωραία άντομε ερώτηση που έχω δει στο πανεπιστήμιο <laughs> δηλαδή μου. <laughs> και ο Χωσήκη, δηλαδή. Πότε έκανε την πρώτη σου σχέση, 16 χρονών. Σχέση κανονική. Ναι. Δεν λέμε τώρα για τα αγκομενικά τα του. Ναι, κανονικού. όχι, 16 χρονών. Ωραία. <κυρίου> από high five. Θα... Όχι, Εντάξει, όχι, όχι, ο άνθρωπο τα έχει κάνει όλα μέσω Ιντερνετ. Όχι, ρε, συμμαθίστη μου ήταν, αλλά από high five τον προσέγγισα. Ντρεπόμουν στο σχολείο. Είσαι πάρα πολύ σαν τη Λίλη. Ντρέπομαι πάρα πολύ από κοντά. Ωραία, για περίμενα. <coughs> θα κάνει κακού γείτονε με τη ζωή. Ε, θέλω πάρα πολύ, θα έρθει. Ωραία, θα έρθω. Το κλείνουμε. Το ξέρει ότι ήθελα πάντα να έρθει, αλλά. Σταμάτα. Ε, μου ταιριάζει πάρα πολύ. Μα ταιριάζουμε πάρα αλλά πολύ. Αλλά πάντα νιώθω πολύ άβολα γιατί και είσαι και, εσύ λόγο. πάρα πολύ άβολο άνθρωπο. Και δεν μπορώ να καταλάβω πότε μιλά σοβαρά και πότε κάνει πλάκα. Ποτέ δεν μιλά σοβαρά. Έχω αυτό το. Δεν είναι μαλακία όμω, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Όλοι αυτό μου λένε, ρε φίλε. Ότι... Ωτε... Ναι, αλλά είσαι και, είσαι και... εσύ έτσι. Γιατί όταν μου έστειλε για να έρθω, μου λε σίγουρα θέλει. <Ρίλυνα> ναι, δεν είχα <Ρίλυνα> <δεν Ρίλυνα> <μου, δεν Ρίλυνα> καταλάβει αν όντω ήθελε. <Ρίλυνα> και εγώ έτσι. Είμαι, στι... ε, τώρα θέλει σίγουρα τον πιέζω τον άλλο ναι, να έρθει. Αυτό δεν ήθελα να σε πιέσω για να έρθει, γιατί καταλαβαίνω ότι είσαι και εσύ cringe. Οπότε μπορεί να νόμιζε ότι θα σε κριντζάρω πάρα πολύ. Ωραία, στου επόμενου γείτονε θα έχουμε ζωή μαζί. Πω είσαι τόσο γαμάτι. Οκ, okay, εντάξει, βαρέθηκα. Ε, πότε σου ήρθε περίοδο, <laughs> <laughs> Λοιπόν, <laughs> όχι, <laughs> όχι, όχι, να σου πω. Μου ήρθε στα 14, όταν πια είχε έρθει σε όλε μου τι φίλε. Αυτό <laughs> είναι γαμάτο γιατί ψήλωσε ω. Και είχα αρχίσει να πιστεύω. <laughs> ότι... μέγεθο <laughs> έχουμε. Ναι, είχα αρχίσει να πιστεύω ότι έχω κάποιο πρόβλημα και δεν έχω διαθετήσει και μπαίνα τουαλέτα και έλεγα Σε παρακαλώ, Παναγίτσα μου, κάνε το. <laughs> 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 Θα με μισούσε. Ήμουν η πρώτη στην τάξη που διαθέτει, πέμπτη δημοτικού. Τι λες, ρε, Και αδιαθέτησα με πόδι στο γύψο. Είχα πάθει θλάση στο γόνατο και μου ήρθε περίοδος όσο είχα θλάση στο γόνατο. Ο, και έτρεχε μέχρι το γόνατο το αίμα. <laughs> Μπορεί. <laughs> Δεν θέλω να πω σε τέτοιε λεπτομέρειε, γιατί ακούει και η Χολίμπη, <laughs> ο οποίο θα σκέφτεται. καλά, τι θα έχει ακούσει ο άνθρωπο. <laughs> καλά, εντάξει, ο Μίτσο πρέπει να είναι μέσα με, με κουβάκια να έχει κάνει με το <laughs> 7 φορέ. <laughs> για πώ γνωρίστηκε, πώ γνωρίστηκε. Τι είναι αυτή η κοκκινίλα στο λαιμό τη, με ρωτάει κάποιο. <laughs> Κάνει πλάκα. <laughs> Πόσο κρύπη είναι αυτό. Είναι κρύπη γιατί είναι το επόμενο story. <laughs> λοιπόν, για να κλείσουμε, καταρχά είναι κάτι που. Έφυγε η κοκκινίλα τώρα. Έχει φύγει, όντω. Επειδή άφησε το χωσέ. <laughs> είναι κάτι που ήθελε να πει και δεν το είπαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. <laughs> Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη μαμά μου. Οκ, <laughs> <Okay, laughs> και κλείνει η εκπομπή. <laughs> Στον μπαμπά. <laughs> που με κάνανε αυτόν τον άνθρωπο που είμαι σήμερα. Και στο παλιό σου σκύλο. <laughs> και στο παλιό μου σκύλο. Μάρτε, αγαπώ. Ωραία. Ε, είναι όντω κάτι άλλο που θέλει να πει σε αυτήν την εκπομπή και δεν το έχει πει. Ωραία. Περιέγραψε τη ζωή με πέντε επίθετα για να κλείσουμε. Uh, eh. Γιατί θα το κάνω σε κάθε επεισόδιο αυτό. Θα θέλω να, να μου λέτε τη γνώμη σα για μένα. Ωραία. Ακομπλεξάριστη. <laughs> Τώρα, σε ακο... ένα... ή όχι ότι δεν έχει προσωπικά κόμπτεξ, ότι δεν σε νοιάζει να τσαλακωθεί. Οκ, okay, αυτό είναι 1000%. Ε... Ναι. Κρίντζ. Οκ, okay. είναι όλα αλήθεια μέχρι στιγμή. Κρίντζ με άβολη εννοώ. Πάρα πολύ άβολη. Οριακά για θάνατο. Ναι. Δηλαδή, μπορώ να πεθάνω από το κρίντζ ε, άνετα. Ναι. Είσαι πάρα πολύ καλό παιδί. <συλί> Χωρί πλάκα. Βαριέσαι τώρα, το ξέρω ότι ναι. βαριέσαι. <συλί> <συλί> Είναι παιδιά, είναι πάρα πολύ καλή σε η ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που λέτε ψέματα σε αυτήν την εκπομπή. Δεν έχω δει τα άλλα podcast. Δεν έχω προλάβει γιατί ήταν μεγάλα. Ε, το και, και το Εγώ λέμε. φοβάμαι τα μεγάλα πράγματα. Αχ, ναι, το ξέρω. Ξε... Άρα δεν θα δεις αυτό. Θα το δω αυτό. Αυτό θα το δει γιατί. <κυρίζει> Ωραία. Άλλα δύο τώρα. Ναι. Δεν ξέρω τόσου επιθετικού προσδιορισμού. <χει> δεν είναι επιθετικό αυτό που κάνει, είναι φιλικό. Είμαι πάρα πολύ αστεία. Είναι το τέταρτο. Αστεία, ναι, έχει χιούμορ. Μπράβο, ζωή. Okay. Καλή είσαι. Έτσι βέβαια. πάρα πολύ όμορφη. Αυτό δεν είναι τώρα κάποιο που πρέπει εγώ. να είσαι περήφανη. Είναι τα γονιδιά σου. Συμφωνώ. Μ' αρέσει που σε όλο το βίντεο δεν κοιτά την κάμερα και κοιτά την οθόνη. <laughs> Γι' αυτό δεν πρέπει να έχω μόνιτορ. Ο ο Μιλ... κα... είναι, είναι σοκαριστικό γιατί είναι εκεί και το βλέπουμε. Αλλά είναι μόνο και μόνο για να βλέπω τι τραβάμε. <laughs> εγώ και ο Λίλινά, στο τελευταίο βίντεο του Jane Charles που Τον βάφει και κοιτάει κάτω. Βλέπω James Charles. Λάθο αυτό. Ωραία. Λοιπόν, ηλίθε να σου πω κάτι για να κλείσουμε. Σε συμπαθώ πάρα πολύ. Είσαι από τα λίγα άτομα που όντω σε συμπαθώ πάρα πολύ. Αλήθεια. Στη ζωή μου γενικότερα. Αλήθεια. Ναι, και α μην έχουμε κάνει πολύ παρέα, όντω. Να σου πω κάτι τώρα. <τ 'lou> Επειδή όταν σου έστειλα στο Instagram, απαντούσε μονολεκτικά και μετά εξαφανιζόταν. Ένιωθα ότι σου πρίζω τον έρωτα. Δεν ούτε καν. Είμαι ο άνθρωπο που θα αφήνει στο διαβάστηκε. Ακόμη και το χάρη Ρώμα. Εντάξει, αυτό ήταν βασικό. Όχι. Βαρύς αλήθεια. <laughs> είμαι. Ρε, έχω πρόβλημα με το Instagram και γενικά. Επειδή μπορεί να είμαι ώρες στη δουλειά, ας πούμε, και να μου στέλνουν μηνύματα. Να μην και... να ασχολείσαι. Όχι, να το ανοίγω και να λέω, και θα απαντήσω μετά. Δεν απαντώ τίποτα. Ή εκείνη την ώρα να κάνω κάτι. Είμαι, ε, ε, αυτό είναι το μεγαλύτερο μου ε, social πρόβλημα. Okay. Είναι λάθος. Άρα θα φύγω σήμερα και θα πω. Το ξέρει ότι είμαι πάρα πολύ ενοχική γιατί θα πάω σπίτι μου και θα πω Μήπω χάλασα το podcast. Ήμουν πάρα πολύ Όχι, σαν. Όχι, <laughs> είναι πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ, Ζωή. Τέλος και σαν... εγώ σε συμπαθώ πάρα πολύ. <laughs> αυτό ήταν το βίντεο. Πρέπει κάπω να κλείσει αυτό το βίντεο. Πε κάτι για να κλείσουμε το βίντεο. Γεια σας, παιδιά! <laughs> Αντίο! Ρωμιάρι! Αντίο! Αντίο! Αντίο. Αντίο. Thank <laughs> you.